Στο τηλέφωνο μας έχουμε τώρα τον σχεδιαστή Τόλη Σκουλαριώτη. Καλημέρα, Τόλη. Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα, κάνεις? Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Τόλη, είχες ποτέ περιστατικά bullying στο σχολείο? Και βέβαια, έχω να σας πω αρκετά δυσάρεστα. Για πες μας. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω ότι χθες κάποιοι βρίζανε πάρα πολύ άσχημα στο διαδίκτυο. Ποιον? Και τον Βαγγέλη, τον Γιακουμάκη. Σοβαρά μιλάς? Αν δεν πέφτει αυτό, Να είμαι ειλικρινής, είδα κάποια post Τόλη, αλλά δεν τα πολύ πίστεψα, λοιπόν, γιατί καμιά φορά βγαίνουν διάφορα τρολαρίσματα στο ίντερνετ. Δεν ξέρω ποιες από τις λέξεις μπορώ να πω. Καταλαβαίνεις, ναι, ότι είμαστε λίγο. Φαντάζομαι καταλαβαίνει ο κόσμος ούτως ή άλλως. Βρίζανε ότι προφανώς ήταν ομοφυλόφιλος κτλ. Και του λέγανε καλά να σου κάνουν και καλά κάνανε και σε σφάξανε και σε σκοτώσανε. Εντάξει, τώρα τι να πούμε, πραγματικά. Αυτά είναι ντροπή. Τι να πει κανείς. Από ό,τι έμαθα σε ένα site που μπήκα τώρα πριν λίγο, η αστυνομία τους ψάχνει και θα τους βρει σήμερα και θα τους συλλάβει επαστοφόρο. Ναι. Και πολύ καλά θα κάνει. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα δείχνει και τι βρίσκεται από πίσω από όλη την ιστορία, αυτό το υπόβαθρο δηλαδή. Σύμφωνα με αυτό που διάβασα εγώ. Εγώ θα σας πω δική μου ιστορία. Ναι. Λοιπόν, όταν πήγα γυμνάσιο και άρχισα να διαμορφώνω τη δικιά μου προσωπικότητα, φυσικά μου άρεσε, όπως είμαι και τώρα, να είμαι χρωματιστός. Mm-hmm. Να φοράω μου παντελόνι, ας πούμε, ροζ μπλούζα, πράσινο, γαλάζιο. Ναι. Λοιπόν, αυτό δεν άρεσε στη γειτονιά που μεγάλωσα. Και εγώ μεγάλωσα στο Πασαλιμάνι, στον Πειραιά. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις. Όπου εκεί δεν συγχωρείται η πολυχρωμία. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, εγώ τώρα όλα αυτά τα κοιτάω και γελάω. Αλλά τότε ήμουν πολύ μικρός. Βέβαια. Και φυσικά θυμάμαι πήγαινα στο σχολείο και μου πετάγανε δίφραγκα. Σοβαρά μιλάς? Κανονικά. Για ποια περίοδο μιλάμε τώρα, Τόλη? Τι χρονιά μιλάμε? Από το 1985, 86, 87, 88. Ναι. Δεκαετία του 80. Όχι μόνο αυτό. Mm. Φυσικά φωνάζαμε όλα τα επιφωνήματα. Mm-hmm. Δεν ξέρω ποια μπορώ να πω. Δεν χρειάζεται. Νομίζω καταλαβαίνουμε. Νομίζω, ναι, ότι όλοι και δεν παίζουν και τόσο πολύ ρόλο. Που στέλνουν όλοι σε ομοφυλόφιλους. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά με κανένα να είμαι εντελώς μόνος. Να μην έχω καθόλου παρέες. Καθόλου. Και το είχα δει πάρα πολύ στραβά και θυμάμαι από το σπίτι μου δεν έβγαινα. Το είχα δει πάρα πολύ στραβά. Στους γονείς σου είχες μιλήσει? Δεν άκουσα. Στους γονείς σου είχες μιλήσει, σε κάποιον καθηγητή, σε κάποιον μεγαλύτερο να σε βοηθήσει? Όχι, είδες, δεν μιλάς. Δεν μιλάς, έτσι. Είσαι μικρός και δεν ξέρεις τι να πεις. Ναι. Τόλη, νομίζω ότι, δεν ξέρω, η εντύπωση που υπάρχει στον κόσμο σήμερα είναι ότι τα πράγματα έχουν λίγο βελτιωθεί. Όχι στο θέμα του bullying, στο θέμα της αντίληψης που έχει η κοινωνία για τη διαφορετικότητα. Αλλά τελικά βλέπουμε, τώρα ανεξάρτητα από την υπόθεση του Βαγγέλη, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα, πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι έχει γίνει κτλ. Αλλά το bullying είναι σε ένα μεγάλο μέρος, αναφέρεται και σε αυτό που είπες εσύ. Λέμε δηλαδή ότι τώρα τα πράγματα έχουν βελτιωθεί, τα παιδιά το λένε πιο άντρα κτλ. Αλλά βλέπουμε ότι τελικά δεν είναι έτσι, Κοίταξε να δεις, όσο θα γίνονται καλύτερα τα πράγματα, ας πούμε, ναι, για τους γκέι, mm-hmm, ή ας πούμε για οποιοδήποτε, θα μεγαλώνει η οργή κάποιων που είναι πολύ λίγοι. Ναι. Αυτοί οι πολύ λίγοι όμως, mm-hmm, θα μπορέσουν να κάνουν την πολύ μεγάλη φασαρία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Επίσης η αποδοχή, με την έννοια ότι δεν σε κυνηγάνε να σου χτυπήσουν, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν υπάρχει το bullying το λεκτικό. Δηλαδή μπορεί τώρα, ας πούμε, μια δουλειά μπορεί να πας και να σου το πούνε. Α, καλά, ναι, το συζητώ. Δεν το συζητώ, βεβαίως. Αυτό, και δουλειά και παντού. Για να μην πούμε για στρατό τώρα. Καλά, εντάξει. Ναι. Ξεχάσε το. Φαντάσου να είσαι ομοφυλόφιλος και να δουλεύεις μέσα. Όχι απλά να πας και να φύγεις. Ξέρεις τι, ρε Τόλη, δεν είναι μόνο βέβαια το θέμα της ομοφυλοφιλίας. Είναι λίγο διαφορετικός να είσαι. Θα τα πούμε όλα, ναι. Ναι, ναι. Έχεις δίκιο που το αναφέρεις. Γιατί είναι. Ένα disability να έχεις. Ναι, 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 βέβαια. Το πόδι σου, ρε παιδί μου, το αριστερό να είναι 5 εκατοστά, 3 εκατοστά πιο μικρό από το άλλο. Ναι. Το ένα σου μάτι να έχει κάτι. Ναι. Πάντα θα βρίσκουν κάποιοι. Το θέμα είναι να κάνεις αυτό που γουστάρεις, να συμφιλειωθείς με τον εαυτό σου. Εσύ πώς το ξεπέρασες, πώς το αντιμετώπισες τελικά, Τόλη, και σε έκανε να το ξεπεράσεις το θέμα? Και πότε έγινε αυτό? Είπα ότι εγώ δεν πρόκειται να αλλάξω για κανέναν. Μόνο σου δηλαδή? Ναι, ακριβώς. Αυτό που στάρα να κάνω, αυτό έκανα και νομίζω ότι κέρδισα. Θέλει πολύ δύναμη βέβαια αυτό, ειδικά αν δεν είχες την ευχέρεια να μιλήσεις σε κάποιον
Και πρέπει να πούμε στα παιδιά που μας ακούνε ότι πολύ δύσκολο βέβαια να το αντιμετωπίσεις μόνος σου, αλλά πρέπει να βρεις τη δύναμη και από εκεί και πέρα να μιλάνε, να μιλάνε σε ανθρώπους. Παιδιά, είναι δύσκολο για ένα παιδί να αντιμετωπίσει μόνο του. Ναι, να μιλάμε. Και έχω να σου πω, το μεγαλύτερο bullying που δεχόμαστε τώρα όλοι είναι ότι έχουμε πολύ λιγότερα λεφτά έως καθόλου. Ναι, εντάξει. Από όλη την Ευρώπη. Άκου ένα μήνυμα εδώ, το όλοι μας στέλνει μια Κροάτρια, η Άννα. Λέει: καλημέρα, εγώ βρέθηκα μάρτυρας bullying από ένα αγοράκι προς αγοράκι λόγω ρατσισμού. Αφού υπερασπίστηκα το αγοράκι, ήρθε και μεγάλη του η αδερφή να κάνει και αυτή το bullying της προς το αγοράκι. Την έβαλα και αυτή στη θέση της, αλλά τώρα φοβάμαι εγώ τον μπαμπά τους. Γιατί σου λέει, αφού είναι τα παιδιά έτσι, ο μπαμπάς πώς θα είναι. Ποιος θα φταίει, βέβαια. Και είναι το ρατσιστικό bullying, που πλέον είναι κάτι, είναι από τα πιο πρόσφατα, ας πούμε, είδη bullying, με την έννοια ότι η κοινωνία ελληνική έχει διαφοροποιηθεί, έχουμε πάρα πολλούς μετανάστες. Σκέψου τι περνάνε αυτά τα παιδιά στο σχολείο. Άσε, ναι, όντως. Δεν πρέπει να δίνεις σημασία. Ναι. Και να προχωράς. Και με το δικό σου ύφος και την προσωπικότητα να επιβάλλεις αυτό που είσαι. Τόλι, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας. Ο Τόλις Κουλαριώτης, σχεδιαστής. Και σε ευχαριστούμε, ήταν πολύ σημαντική η παρέμβασή σου. Εγώ συμβουλεύω τους πάντες να εκφράζονται και να πρεσβεύουν αυτό που είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Φιλή, κοντή, έτσι. Οτιδήποτε. Και πολύ καλά τα λες. Υπάρχει χώρος για όλους. Μια κοινωνία μπορεί να προχωρήσει όταν μπορεί να συμπεριλάβει. Μα όλοι έτσι κι αλλιώς είμαστε διαφορετικοί. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος είναι τέλειος σε αυτή την κοινωνία. Ακριβώς. Όλοι έχουμε το χαρακτήρα μας και τα ελαττώματά μας εντός εισαγωγικών και οι διαφορές μας είναι τα πλεονεκτήματά μας. Είναι αυτά ακριβώς, που μας ξεχωρίζουν ως ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τόλι. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα. Στον κύριο Χαριζάνη επίσης. Βεβαίως, θα του δώσουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα.